σώμα και αίμα Χριστού. Ένα συγκλονιστικό σύγχρονο θαύμα στην Ταϊβάν. Το διηγήθηκε ο πατέρας Ιωνάς, ο μοναδικός ορθόδοξος ιεραπόστολος στην Ταϊβάν και συνέβη τον Ιανουάριο του 2001. Ο ερχομός του καινούριου χρόνου βρήκε τον παπά Ιωνά γεμάτο σκέψη και αγωνία. Γιατί ο καιρός περνούσε και δεν είχε πού να λειτουργήσει. Δεν τον πείραζε το ταξίδι κάθε Κυριακή χαράματα με το τρένο στην Ταϊτσούγκ. Το συνήθισε σιγά σιγά. Από τις 4:30, σέρνοντας τη βαλίτσα με τα Άγια Σκεύη, το Ευαγγέλιο, τη στολή, να βρει ταξί, να δώσει στο ταξιτζή να καταλάβει πού να τον πάει. Γιατί στη μικρή πόλη, έξω από την Ταϊτούγκ, μόνο ένας ορθόδοξος Αμερικανός υπήρχε. Και κανείς άλλος στη λειτουργία. Μα τώρα, τον έτρωγε η αγωνία. Γιατί είχε βάλει αγγελία στις εφημερίδες. Λειτουργία για τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια. Κάποιος φοιτητής Ρώσος του είπε και θυμόταν ότι οι Ρώσοι ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο. Αλλά πού να λειτουργήσει στην Ταϊπέη. Σκεφτόταν τα ξενοδοχεία. Έχει εδώ στην Ταϊπέη μεγάλα και πολυτελή. Ας πάμε στο σταθμό, σκέφτηκε, το μέρος που ήξερε κάπως. Άλλωστε, γύρω από αυτόν υπάρχουν πολλά ωραία ξενοδοχεία. Ξενοδοχείο Λάι Λάι Σέρατον προχώρησε. Ήταν πολύ μεγάλο. Μόνο μια αίθουσα υπήρχε στον 17ο όροφο, με όνομα απρόσμενο, Kingdom Hall. Εντάξει, σίγουρα Σάββατο πρωί, είπε με αγωνία. Σάββατο πρωί, κρατώντας με προσοχή τα Άγια Σκεύη μέσα. Το σαράκι της αγωνίας του τρυπάει βαθιά την καρδιά. Θα έρθει θε μου κανείς ή όχι. Πώς θα λειτουργήσω αν δεν έρθει κανείς. Άνοιξε τη βαλίτσα και άρχισε να βγάζει ένα-ένα τα Άγια Σκεύη. Η Κινέζα υπάλληλος του ξενοδοχείου παρακολουθούσα με απορία και σιωπή, που σιγά σιγά μεταμορφώθηκε σε σεβασμό. Έβγαλε το Ευαγγέλιο. «Θεέ μου, θα έρθει κανείς ή μόνος μου θα λειτουργήσω». Άρχισε να φορά την ιερατική στολή. Ετοίμασε και μια λεκανίτσα με νερό και ένα μικρό σταυρό να κάνει τον αγιασμό των Θεοφανίων. Κρατούσε το πρόσφορο, μα φοβόταν να αρχίσει. Θα ερχόταν κανείς. Μηχανικά άνοιξε το μπουκαλάκι με το κρασί, ώσπου ήρθαν οι πρώτοι. «Εδώ είναι η ορθόδοξη λειτουργία». «Ναι, εδώ είναι». «Είμαστε οι... από τα Σκόπια». «Να κι άλλοι δυο από Ρωσία και άλλοι από Ουκρανία, Λευκορωσία κτλ». «Και η φίλη, η καθηγήτρια και μαθήτριά σου στα ελληνικά, η Κινέζα, ήρθε κι αυτή και ο Αμερικανός από την Ταϊτσούγκ». Γεμάτος χαρά άρχισε την προσκομιδή στο μικρό τραπεζάκι. «Ελάτε πιο κοντά τους», είπε ο παπάς. «Να, έτσι γίνεται η προσκομιδή. Να, αυτό θα γίνει ο Χριστός». Συνέχισε την προσκομιδή. Κάποια στιγμή που γύρισε το κεφάλι του να πάρει το μπουκάλι με το εμφιαλωμένο νερό, παρατήρησε μερικούς να έχουν δάκρυα στα μάτια τους. Συνέχισε. «Και τώρα, να πείτε τα ονόματά σας, να βγάλω μερίδες για σας και τις ψυχές των δικών σας». Δεν καταλάβαιναν στην αρχή, δεν είχαν ξαναδεί. Ύστερα άρχισαν να λένε ένας-ένας χαμηλόφωνα, συγκινημένα. «Ίσκρα, Ηλιούσα, Ξένης, Πίτερ, Νατάσα, Βέστνα» κτλ. Άρχισε τη λειτουργία με συγκίνηση. Έψελε ο Αμερικανός. Οι άλλοι παρακολουθούσαν καθιστοί, αλλά συνεπαρμένοι. «Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Προσήλθε ο Αμερικανός με ευλάβεια. Οι άλλοι κοιτούσαν. Τέλειωσε σύντομα τη λειτουργία. Συγκινημένα ευχαρίστησε και είπε δυο λόγια για τη διπλή γιορτή, όπως γιορταζόταν παλιά στην Ανατολή, μαζί Χριστούγεννα και Θεοφάνεια. Εξήγησε τι είναι ο αγιασμός και έκανε τον αγιασμό των Θεοφανίων, έτσι ταπεινά, χωρίς ψάλτες.
Στο τέλος, έδωσε σε όλους αγιασμό στα πλαστικά ποτηράκια και άδεια μπουκάλια από το νερό που έφερε η Κινέζα υπάλληλος του ξενοδοχείου. Αφού μοίρασε το αντίδωρο, πρότεινε να πάρουν καφέ που ήταν ήδη έτοιμος μέχρι να τελειώσει την κατάλυση. Άρχισε να καταλύει με προσοχή. Πάντα φοβόταν. Έπρεπε να είναι όλα με τάξη. Δεν είχε προσέξει όμως κάποιον που τον κοίταζε με έκπληξη και γουρλωμένα μάτια. Δεν κατάλαβε τίποτα. Τέλειωσε, ξεντήθηκε και τύλιξε τα Άγια Σκεύη στη βαλίτσα. Ετοιμάστηκαν να κατέβουν. Ήταν όλοι τόσο χαρούμενοι που έκαναν ορθόδοξα Χριστούγεννα. «Παιδιά», τους είπε, «καλό είναι στην άλλη λειτουργία να κοινωνήσετε κιόλας. Θα έχετε καιρό άλλωστε, υποθέτω, να κοινωνήσετε». «Ναι, πάτερ», του λέει κάποιος, «αλλά τι είναι η Θεία Κοινωνία?» «Η Θεία Κοινωνία, παιδιά, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού που μας δίνει γιατί μας αγαπάει, γιατί τόσο μας αγάπησε που θέλησε να γίνει αίμα, αίμα μας και σώμα μας. Ξέρετε, Εκείνος θέλει να μας κοινωνήσει πρώτα και μετά εμείς. Αυτό είναι η τέλεια αγάπη. Αλλά για να μην τρομάξουμε, αφήνει να βλέπουμε μόνο κρασί και ψωμί και όχι αίμα και κρέας. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που τα έχουν δει». Ήταν απορροφημένος και δεν πρόσεξε δύο ανθρώπους που κοιτάζονταν με έκπληξη. Αυτοί οι δύο τον πήραν παράμερα και συγκινημένοι του είπαν: «Πες μας, είναι αλήθεια αυτό που είπες για τον άνθρωπο, ότι είδε κρέας και αίμα?» «Βεβαίως», τους είπε, «άλλωστε μπορείτε να το ελέγξετε, να σας δώσω διεύθυνση». «Γιατί ρωτάτε?», ρώτησε απορριμμένος ο παπάς. «Γιατί, πάτερ μου, είδα και εγώ το ίδιο πράγμα», είπε. «Σε είδα να τρως κρέας όταν τέλειωσες, κρέας άσπρο, με αίμα. Και απόρρισα και είπα στον φίλο μου, μα τι κάνει αυτός εκεί, πού το βρήκε τέλος πάντων, πού το είχε κρύψει?» «Τι να απαντήσεις?» «Παιδί μου, δόξασε τον Θεό που σε αγαπάει τόσο και σου έδειξε το μυστήριο αυτό. Εγώ ποτέ δεν είδα κάτι τέτοιο». «Τι λες, πάτερ μου, εμένα αγαπάει ο Θεός?» «Δύσκολο είναι να συνεχίσεις. Οι άνθρωποι αυτοί εξομολογήθηκαν, κοινώνησαν και κοινωνούν ως τώρα». Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, εγγραφή και μοιράσου το βίντεο με τα φιλαράκια σου.